Τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για τα θέματα ψηφιακής στρατηγικής και την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, τον κύριο Γρηγόρη Ζαρυφόπουλο. Καλησπέρα, Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνετε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Να μιλήσουμε για κάτι που είναι αναγκαίο, είναι η επόμενη μέρα, όχι μόνο της δικής μας χώρας, νομίζω ολόκληρου του πλανήτη. Μιλάμε για το ψηφιακό κράτος, για το gov.gr, για το CEP Plus και τι σημαίνει. Και βέβαια θέλω να πούμε και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή για την online συμπλήρωση αξιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης, την άειλη συνταγογράφηση που έχει ενθουσιάσει ειδικά ανθρώπους που είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες και τις ημέρες της καραντίνας ενθουσιάστηκαν που ο γιατρός τους είπε ότι πάνε μόνο με αυτόν τον κωδικό που θα σου δώσω στο φαρμακείο. Αλλά θέλω να μιλήσουμε και για τα καινούργια πράγματα που φέρνετε, όπως είναι το Know Your Customer στις τράπεζες. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ωραία. Τι είναι αυτό, ο πιο καλός άνεμος σας φέρνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης? Ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον αρμόδιο υφυπουργό για τα ΚΕΠ, τον κύριο Γιοργαντά, προκειμένου να συναντηθούμε, και το κάναμε χθες στα κτίρια του ΣΕΒ. Συναντηθήκαμε με επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και όχι μόνο, από τη Θεσσαλονίκη και από τη Βόρεια Ελλάδα, με επιμελητήρια, με δημάρχους και ανθρώπους της περιφέρειας, προκειμένου να καταγράψουμε τις απόψεις τους, τις προτάσεις τους και τις ανάγκες για να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα CEP+. Τι είναι το πρόγραμμα CEP+? Είναι μια προσπάθεια να εντάξουμε σε κάθε CEP ή στα περισσότερα CEP ένα επιχειρηματικό γκισέ. Να μπορεί δηλαδή και ο επιχειρηματίας να εξυπηρετείται στα CEP όπως εξυπηρετείται ο πολίτης, με ένα ξεχωριστό γκισέ και κάποιους εξειδικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι προφανώς θα εκπαιδευτούν κατάλληλα, προκειμένου να μπορέσουν να βοηθήσουν επιχειρηματίες σε θέματα σχετικά με τις εταιρείες τους, που μπορεί να έχουν να κάνουν με αδειοδότηση, με χρηματοδότηση και ούτω καθεξής. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία καταγραφής προτάσεων σε 17 πόλεις και εχθές στη Θεσσαλονίκη και την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, προκειμένου να καταλάβουμε ποιες είναι οι ανάγκες των επιχειρήσεων για να μπορέσουμε να τις απαντήσουμε μέσα από αυτή την υπηρεσία που θα έχουν τα CEP. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε one-stop shop. Θα μπορούν να κάνουν τις περισσότερες δουλειές που χρειάζονται ακόμα και για την ίδρυση, τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Ναι. Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες μπορεί κάποιος να τις ολοκληρώσει πλέον ηλεκτρονικά. Και όσον αφορά τους επιχειρηματίες και όσον αφορά τους πολίτες μέσα από το gov.gr. Το όραμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να φέρουμε το σύνολο του κράτους, όλες τις υπηρεσίες, στον υπολογιστή και στο έξυπνο κινητό του πολίτη. Να μπορεί να διεκπεραιώσει τα πάντα μέσα από το gov.gr και όσον αφορά την επιχείρησή του και όσον αφορά τις προσωπικές συναλλαγές που έχει ο κάθε πολίτης με το κράτος. Και αν χρειάζεται διαζώσεις να μιλήσει με το κράτος, αυτό να γίνεται μόνο στο ΚΕΠ. Το ΚΕΠ να γίνει ουσιαστικά το μοναδικό γκισέ του δημοσίου. Όλα από τον υπολογιστή και από το έξυπνο κινητό μας μέσα από το gov.gr, αλλά και τους συμπολίτες μας που δεν έχουν τις σχετικές ψηφιακές δεξιότητες, και μέχρι να φτάσουμε να έχουμε όλες τις υπηρεσίες στο gov.gr, αλλά και στη συνέχεια, αν πρέπει να πάνε κάπου, να μην χρειάζεται να πάνε σε φορείες, σε ασφαλιστικούς φορείς, να εξυπηρετούνται στο ΚΕΠ. Και οι επιχειρηματίες στο επιχειρηματικό γκισέ του ΚΕΠ+. Και οι ναι. πολίτες. Υπουργέ, κύριε Ζαρυφόπουλε, εγώ να ρωτιέμαι, αυτό γίνεται σε κάποιο κράτος του εξωτερικού, σε κάποιο άλλο κράτος? Έχουμε δηλαδή τον τρόπο που λειτουργεί? Εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία, έχετε διατελέσει πολλά χρόνια μάνατζερ σε πολυεθνικές εταιρείες και φαντάζομαι ότι έχετε δει κάτι αντίστοιχο. Κοιτάξτε, όλη η προσπάθεια του gov.gr έχει βασιστεί πάνω στο βρετανικό πρότυπο του gov.uk. Εκεί η Μεγάλη Βρετανία έχει ουσιαστικά καταφέρει να φέρει το σύνολο των υπηρεσιών και των πληροφοριών που χρειάζεται ο πολίτης, η επιχείρηση, στο gov.uk. Mm. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, και υπάρχουν βέβαια και άλλα κράτη που έχουν φτάσει στο απόλυτο της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του κράτους. Ένα τέτοιο κράτος είναι η Εσθονία, όπως πιθανώς γνωρίζουν και οι ακροατές σας. Στην Εσθονία, για παράδειγμα, τρία πράγματα δεν μπορούν να γίνουν ψηφιακά: κανείς να παντρευτεί, να χωρίσει ή να αγοράσει και να πουλήσει σπίτι. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως. Προφανώς προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Αυτή είναι η πηξίδα.
Από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά δεν θα μπορέσουν να γίνουν άμεσα όλα. Ναι, γιατί εσείς καταφέρατε μέσα σε έναν χρόνο, ίσως και λίγο λιγότερο, από το μπουσούλιμα να πάμε στο τρέξιμο. Ναι, γιατί θεωρώ ότι από την αρχή που αναλάβαμε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάναμε αυτό το οποίο ήταν απαραίτητο. Ουσιαστικά να προτεραιοποιήσουμε τα πιο σημαντικά έργα, τις πιο σημαντικές υπηρεσίες που θα έπρεπε να διαθέσουμε στους πολίτες, να σχηματίσουμε ομάδες έργου για το gov.gr, για την υπεύθυνη δήλωση, για την εξουσιοδότηση, για την άλλη συνταγογράφηση και να τρέξουμε με πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα, αξιοποιώντας τους πόρους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και έτσι να καταφέρουμε να κινηθούμε πολύ γρήγορα και να καταφέρουμε και να επισπεύσουμε τα πράγματα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και έτσι θα συνεχίσουμε. Προφανώς θα κάνουμε πολλά έργα πληροφορικής και με την ιδιωτική αγορά, αλλά θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο και τα πολύ, πολύ αξιόλογα στελέχη του δημοσίου και τους προγραμματιστές του δημόσιου τομέα, προκειμένου να βγάζουμε τέτοιες υπηρεσίες συνεχώς. Ουσιαστικά μιλάμε για μια γραμμή παραγωγής που θα εμπλουτίζει συνέχεια το gov.gr. Πήγαμε στην ηλεκτρονική εγγραφή στα νηπιαγωγεία, πολύ σύντομα θα πάμε σε ψηφιακά πτυχία, θα πάμε στο Know Your Customer, όπως αναφέρατε και στην εισαγωγή σας. Αυτό με τις τράπεζες θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια παραπάνω, γιατί πολλοί είναι πολύ έκπληκτοι μένουν όταν πάνε για μια συναλλαγή με το βιβλιάριο της τραπέζης σε ένα κατάστημα, σε ένα υποκατάστημα, και τους λέει ο υπάλληλος εκεί ότι ξέρετε δεν μπορείτε πια να κάνετε συναλλαγή τέτοια, ή με την κάρτα που σας έχει προμηθεύσει η τράπεζα ή μέσω e-banking. Κοιτάξτε, η συνολική προσέγγιση κυρίας Αμολαδά είναι να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη και την επιχείρηση προκειμένου να κάνει όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα τα κάνει με φυσική παρουσία είτε στις υπηρεσίες του δημοσίου είτε στις τράπεζες, να μπορεί να τα κάνει εξ αποστάσεως από το σπίτι του, από την εργασία του, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί, χωρίς να χρειαστεί να χάσει χρόνο σε κίνηση, σε ουρές, σε συνωστισμό. Το Know Your Customer είναι μια τέτοια πρωτοβουλία. Ουσιαστικά τι κάνουμε εκεί? Δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στις τράπεζες εξ αποστάσεως. Οι τράπεζες μας ζητούν σε τακτά χρονικά διαστήματα να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία μας. Κάθε φορά επίσης που κάποιος πολίτης κάνει μια αίτηση για δάνειο ή για αύξηση του πιστωτικού του ορίου, ζητάει η τράπεζα εκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου χρόνου. Αφήστε ένα πάγκο. Εγώ έχω αφήσει έτσι ανενεργούς λογαριασμούς στην τράπεζα, ναι, γιατί μου ζητούσαν όλα αυτά τα έγγραφα κάθε φορά. Ναι. Και... λογαριασμού, ναι, δέκο, και πρέπει με φυσική παρουσία και την ταυτότητά μας να πάμε στο κατάστημα της τράπεζας. Τώρα θα μπορούμε μέσα από το gov.gr να δώσουμε τη συγκατάθεση προκειμένου η τράπεζα να αντλήσει τις σχετικές πληροφορίες από τα στοιχεία του κράτους. Και εδώ να επισημάνω ότι κατά αυτόν τον τρόπο η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα και να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Και δίνω ένα παράδειγμα. Αν ένας συμπολίτης μας παίρνει ένα επίδομα αναπηρίας, αυτό είναι ένα προσωπικό δεδομένο το οποίο μέχρι σήμερα το έπαιρνε η τράπεζα μέσα από το εκαθαριστικό που ο πολίτης πήγαινε στο κατάστημα της τράπεζας. Ένα στοιχείο το οποίο δεν χρειάζεται να γνωρίζει η τράπεζα. Η τράπεζα την ενδιαφέρει το σύνολο των αποδοχών. Ναι. Όχι αν αυτό προέρχεται από ένα επίδομα αναπηρίας που μπορεί να παίρνω επίδομα εγώ. Ναι. Πλέον αυτό το προσωπικό δεδομένο προστατεύεται πλήρως. Η τράπεζα δεν παίρνει το σύνολο του εκαθαριστικού, παίρνει μόνο έναν αριθμό που έχει να κάνει με το σύνολο των αποδοχών. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Θα πάω λίγο τη συζήτησή μας πίσω σε αυτό που αναφέρατε, ότι όλα αυτά τα μεγάλα βήματα στην ψηφιοποίηση του κράτους και στη διασύνδεση. Καταρχήν εγώ εντυπωσιάστηκα από την καταγραφή όλων των τηλεφώνων και των υπηρεσιών του δημοσίου τις πρώτες μέρες και όλες τις καραντίνες. Καταφέρατε, είπατε και τα κάνατε με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχουν στο δημόσιο δηλαδή αυτή τη στιγμή. Εργάστηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι σε τέτοιο βαθμό που καταφέρατε και κάνατε όλο αυτό? Κοιτάξτε, έχοντας εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα πάνω από 20 χρόνια σε τρεις χώρες και μετά από σχεδόν ένα χρόνο πλέον στην πολιτική και στο δημόσιο, μπορώ εύκολα να σας πω ότι αυτό που συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα συμβαίνει και στο δημόσιο, γιατί ουσιαστικά και η αγορά και το δημόσιο αποτελούν μια μικρογραφία της κοινωνίας μας. Όπως σε πολλές επιχειρήσεις υπάρχουν πολύ ικανοί άνθρωποι, πολύ σοβαροί, ευσυνείδητοι επαγγελματίες και κάποιοι λιγότερο ικανοί, λιγότερο ευσυνείδητοι, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο δημόσιο. Δεν είναι δηλαδή
ότι το δημόσιο δεν δουλεύει. Άλλωστε, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, το κράτος στάθηκε στα πόδια του, ειδικά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, μέσα από αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι εργάστηκαν προκειμένου να βγουν αυτές οι υπηρεσίες. Το gov.gr βγήκε από τους προγραμματιστές του ΕΔΙΤΕ, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας. Η άειλη συνταγογράφηση πρωτίστως από τους δημοσίους υπαλλήλους της ΙΔΙΚΑ, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπάρχει λοιπόν πολύ αξιόλογο, και σας το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση και εικόνα πλέον, υπάρχει πάρα πολύ αξιόλογο στελεχειακό δυναμικό στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο πρέπει προφανώς να αξιοποιηθεί, αξιοποιείται και βγάζει δουλειά, βγαίνει έργο. Mm-hmm. Και πρέπει να πούμε ένα μπράβο στους ανθρώπους αυτούς. Όπως είπαμε ένα μπράβο στους γιατρούς και νοσηλευτές που κράτησαν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως είπαμε ένα μπράβο στις γυναίκες και στους άντρες που δουλεύουν στα σώματα ασφαλείας και στη Δημοτική Αστυνομία, γιατί βοήθησαν στην επιβολή των μέτρων, όπως είπαμε ένα μπράβο σε όλους μας που πειθάρχησαν στα μέτρα, πρέπει να πούμε και ένα μπράβο στους δημοσίους υπαλλήλους που κράτησαν το κράτος όρθιο, όπως είπα, και το κράτος λειτουργήσε. Και θεωρώ ότι ήταν μια νίκη αυτή όσον αφορά το τι μπορεί τελικά να κάνει το δημόσιο. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου πείτε λίγο, Υπουργέ, για το κέντρο διαλειτουργικότητας και αν αυτή η συνολική σας προσπάθεια για την ψηφιοποίηση, τέλος πάντων, του κράτους θα έχει μέσα, περιλαμβάνει μέσα και διευκολύνσεις, ας πούμε, όπως είναι η πλατφόρμα TaxisNet, γιατί πάρα πολλοί φοροτεχνικοί παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να εργαστούν. Πέφτει το σύστημα. Επίσης, το ίδιο και οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όπου ήταν αναγκασμένοι να κάνουν τηλεκπαίδευση. Όταν μιλάμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, μιλάμε σίγουρα για τον άξονα που έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μέσα από το gov.gr, γιατί αυτό είναι αυτό που συζητάμε, αλλά δεν είναι ο μόνος πυλώνας, ο μόνος άξονας όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πρέπει να δούμε τις υποδομές του κράτους, όπως ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών. Όπως ταυτόχρονα πρέπει να δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με τη συνολική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη ζωή μας, μέσω τηλεϊατρικής, για παράδειγμα, στην ιατρική κλπ. Λοιπόν, οι υποδομές του κράτους σαφώς και πρέπει να αναβαθμιστούν. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια σχετικά έργα και περιγράφονται στη βίβλο του ψηφιακού μετασχηματισμού, που είναι η στρατηγική μας, η εθνική ψηφιακή στρατηγική για τα επόμενα 5 χρόνια, και η οποία θα βγει τώρα στην ανοιχτή διαβούλευση. Υπάρχουν έργα λοιπόν εκεί που έχουν να κάνουν με την επέκταση του G-Cloud, του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους, προκειμένου να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλες αυτές τις προσπάθειες ψηφιοποίησης που κάνουμε. Πρέπει αυτά να πάνε παράλληλα. Δεν αρκεί μόνο να ψηφιοποιούμε τις υπηρεσίες, πρέπει και οι υποδομές να αναβαθμιστούν για να μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια, όπως πρέπει και οι δεξιότητες και των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των πολιτών να ενισχυθούν, γιατί δεν μπορούμε να δίνουμε υπηρεσίες αλλά οι πολίτες να μην μπορούν να τις αξιοποιήσουν ή οι δημόσιοι υπάλληλοι να τις λειτουργήσουν, να τις τρέξουν. Όλα μαζί λοιπόν πρέπει να τρέξουν παράλληλα και αυτό κάνουμε με ομάδες έργου και με πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Έχω δει και κάτι ακόμη που μου έχει αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστώ με τους ακροατές και τις ακροάτριες, γιατί πιστεύω ότι θα τους βοηθήσει και εκείνους. Τα δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα προς αυτή την κατεύθυνση περιγράψατε, ότι πρέπει όλοι να εκπαιδευτούμε. Γιατί το κράτος, ακόμα και αν οι υπάλληλοι, αλλά και το ίδιο το κράτος, μπορεί να αναβαθμιστεί στον υπέρτατο βαθμό, σημαντικό ρόλο έχουμε οι ίδιοι οι πολίτες, αν τελικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά που μας προσφέρετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως είναι ο πιο σημαντικός και ο πιο δύσκολος άξονας, γιατί ξέρετε, θα ψηφιοποιήσουμε το κράτος. Δεν θα φτάσουμε να γίνουμε Εσθονία σε ένα χρόνο, αλλά κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα αναβαθμίσουμε τις υποδομές. Το θέμα είναι ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τον ψηφιακό εγγραμματισμό για όλο τον πληθυσμό. Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών είναι μία τέτοια πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει. Μέσα από το gov.gr, στις επίκαιρες αναζητήσεις, βρίσκει ο κάθε πολίτης το σύνδεσμο της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών. Εκεί, αν κλικάρει, αν πατήσει, μεταφέρεται σε ένα περιβάλλον πολύ φιλικό προς τον χρήστη, όπου τι έχουμε κάνει, έχουμε συγκεντρώσει εκπαιδευτικό υλικό από ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, από πολυεθνικές εταιρείες, από άλλους φορείς, και το προσφέρουμε δωρεάν, οργανωμένο, προκειμένου εύκολα ο πολίτης να μπορεί να βρει πράγματα τα οποία τον ενδιαφέρουν και να μάθει και να ενισχύσει τις ψηφιακές του δεξιότητες μέσα από
τέτοια βίντεο, μια σύγχρονη εκπαίδευση όπου ξεκινάω το μάθημα όποτε έχω τη δυνατότητα του χρόνου και το ολοκληρώνω όποτε επίσης μου επιτρέπεται. Αυτή τη στιγμή στην πρώτη της έκδοση προσφέρουμε πάνω από 1.500 ώρες δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού. Στη δεύτερη έκδοση, η οποία θα βγει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα πάμε σε πάνω από 1.800 ώρες και θα βάλουμε και ένα αυτοδιαγνωστικό εργαλείο. Θα μπορεί δηλαδή ο πολίτης να απαντάει ερωτήσεις, να αυτοαξιολογηθεί ουσιαστικά με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ψηφιακών δεξιοτήτων και ουσιαστικά μετά, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο καταλήγει, σε συγκεκριμένες περιοχές δεξιοτήτων, να του προτείνει το εργαλείο συγκεκριμένα μαθήματα. Αυτό το εργαλείο της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Θα πάμε και σε συγκεκριμένα μαθήματα για συγκεκριμένους επαγγελματίες στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό κτλ. Και ίσως κάποια στιγμή φτάσουμε και σε πιστοποιήσεις μέσα από αυτές τις εκπαιδεύσεις. Λοιπόν, κλείνοντας, Υπουργέ, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Θέλω εγώ να σας ρωτήσω όμως κάτι που δεν έχει να κάνει αμιγώς με τις αρμοδιότητές σας, αλλά πώς σας φαίνεται μετά από τα 20-25 χρόνια που έχετε μια σπουδαία διαδρομή σε κολοσσούς πολυεθνικές και σε πολύ σημαντικές θέσεις, όπως ήταν αυτή στην Google. Πώς είναι τώρα που είστε στο κράτος, που είστε σε ένα υπουργείο? Και αν σας λείπει βέβαια η προηγούμενη δραστηριότητά σας, γιατί φαντάζομαι ότι τότε ήσασταν διαρκώς σε ταξίδια και μετακινήσεις και τώρα μάλλον είστε λίγο καθυλωμένος στην Αθήνα, να, μέχρι τη Θεσσαλονίκη ή κάποιες μεγάλες πόλεις φαντάζομαι. Όχι, έχω και κάποια ταξίδια, γιατί στο χαρτοφυλάκιο μου είναι και η προσέλκυση επενδύσεων, αλλά για να απαντήσω την ερώτησή σας ευθέως, αυτό το οποίο κάνω τώρα, σας λέω με κάθε ειλικρίνεια, είναι ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει στην επαγγελματική μου πορεία, ό,τι πιο ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί είναι ό,τι πιο σημαντικό. Έχει να κάνει με τη ζωή μας, με τη ζωή των παιδιών μας. Πιστεύω πραγματικά στην προσπάθεια που κάνει συνολικά η κυβέρνηση, αλλά και εμείς, συγκεκριμένα μέσω της τεχνολογίας, να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Η τεχνολογία είναι ένας σύμμαχος, τον οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε, προκειμένου να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, την εργασία μας πιο αποδοτική. Και αυτό πραγματικά με εμπνέει, με κινητοποιεί, προσφέρω στη χώρα μου, προσφέρω στους συμπολίτες μου και βελτιώνω, θέλω να πιστεύω, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, την ποιότητα ζωής όλων μας και των παιδιών μας. Και αυτό για μένα είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαριφόπουλε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Περιμένουμε τα καινούργια που θα μας φέρετε με πολύ μεγάλη χαρά. Τα υποδεχόμαστε κάθε φορά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η αναβάθμιση της ψηφιακής διακυβέρνησης είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής ανάπτυξης συνολικά της χώρας. Έτσι είναι, και να συμπληρώσω κλείνοντας ότι μέσα από την προσπάθεια αυτή κερδίζουμε κάτι πολύ σημαντικό επιπλέον. Θεωρώ ότι χτίζουμε μια νέα σχέση, μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του πολίτη και του κράτους, ενός όμως νέου κράτους, πιο φιλικού προς τον πολίτη, ενός κράτους πιο τεχνοκρατικού, πιο αποδοτικού, και αυτό θεωρώ ότι θα είναι η πολύτιμη παρακαταστήκη για τη συνέχεια. Να χτίσουμε και να αξιοποιήσουμε από εκεί και πέρα μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και του κράτους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κι εγώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την τιμή. Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Γρηγόρης Ζαριφόπουλος.